να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρλος Παπούλιας, για να διευκολύνει τις εξελίξεις ώστε να οδηγηθεί η χώρα άμεσα σε πρόωρες εκλογές, πρότεινε ο πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο παρουσίασης προγράμματος προσφοράς και αλληλεγγύης της παράταξης σε άνεργες και ανασφάλιστες γυναίκες με παροχή δωρεάν μαστογραφιών. Η ερώτηση είναι ότι πάμε για μια μακρά προεκλογική περίοδο, είναι η ερώτηση, και πότε βλέπουμε τις εκλογές εμείς. Η απάντηση είναι λοιπόν ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να διευκολύνει με την παραίτησή του. Γιατί να μένει δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο και να τραβιέται η χώρα σε μια προεκλογική περίοδο 4 μηνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν, κατά την δική μας άποψη, θα έπρεπε να το κάνει, αφού η κυβέρνηση δεν έχει τέτοιου είδους ευαισθησία. Δηλαδή να προχωρήσει γρήγορα τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον θεσμό παίζει η κυβέρνηση. Και εμείς πιστεύουμε, ναι, ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μακρά η προεκλογική περίοδος. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα οι εκλογές να διεξαχθούν εντός 18 ημερών από την προκήρυξή τους για έκτακτους λόγους. Μπορεί λοιπόν να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πάμε γρήγορα σε εκλογές και μέσα στον Δεκέμβριο να έχουμε τη νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει τις ευθύνες της διαχείρισης της χώρας. Ερωτηθεί ο πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος για το γεγονός ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται να μην επιθυμούν άμεσα προσφυγή στις κάλπες, ο κύριος Καμένος τόνισε χαρακτηριστικά πως η καταστροφή στην Ελλάδα έγινε γιατί ακολουθούν οι πολιτικοί τις δημοσκοπήσεις. Είπατε νωρίτερα ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα κυβέρνηση το Δεκέμβριο. Όμως οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Υπάρχει βεβαίως και η άποψη που λέει ότι όσο περισσότερο χρόνο κερδίζει η κυβέρνηση, τόσο καλύτερο είναι για αυτήν με την εφαρμογή των νόμων περί κόκκινων δανείων ή ληξη πρόθεσμων οφειλών. Ποια είναι η εκτίμησή σας, μπορεί ο χρόνος που θα περάσει, εάν περάσει, να λειτουργήσει αυτό και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό? Είμαι της σχολής της δύσκολης στην πολιτική. Η καταστροφή στην Ελλάδα έχει γίνει γιατί ακολουθούν οι πολιτικοί δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός οφείλει να πει την άποψή του, ακόμα και αν είναι αντίθετη με την κοινή γνώμη. Πιστεύω λοιπόν ότι η δουλειά η δικιά μας είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν είναι αυτό το σωστό. Κάναμε τεράστια μάχη, μόνοι μας και χωρίς μέσα, για να πείσουμε το 11% των πολιτών στις πρώτες εκλογές του 12, το 8% της εκλογής, η δεύτερη εκλογή των ανεξάρτητων τον Ιούνιο του 12, ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη. Και ήταν μεγαλύτερη επιτυχία διότι εκεί έπεσε όλο το κύμα τρομοκράτησης των πολιτών. Τι λέγανε στους συνταξιούχους? Έχεις 3 πιάτα, σου πήραμε τα 2, κάτσε καλά γιατί δεν θα έχεις ούτε το 1. Βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και ο πρωθυπουργός ο κ. Βενιζέλος ο δικός σας και λέγανε στους πολίτες ότι αν δεν ψηφίσουν Πασό και Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 12, δεν θα έρθει η δόση τον Ιούλιο και δεν θα πληρωθούν συντάξεις και μισθοί. Τα θυμάστε αυτά. Και ο κόσμος τους ψήφισε. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε εδώ στον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε καν τον Δεκέμβριο. Και όμως οι συντάξεις πληρωνόντουσαν. Η τρομοκρατία λειτουργεί κατά το χειρότερο τρόπο και αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από την θεωρία του σοκ. Η ελληνική κοινωνία απειλείται, εκβιάζεται. Εμείς λέμε, αντιμετωπίστε τον εκβιασμό, απελευθερωθείτε, θυμηθείτε πώς καταφέραμε σαν έθνος να αποτινάξουμε το ζυγό και μπορούμε να γίνουμε την ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, εάν χρησιμοποιήσει 2 μόνο, σας λέω, από τους τομείς στους οποίους διαπρέπει, γίνεται παράδοση σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες. Εάν η ναυτιλία και ο τουρισμός γίνουν οι σημαίες μας, μπορεί να γίνει ένας παράδεισος στη χώρα. Σκεφτείτε, και αυτό θέλω να το μεταδώσετε, και αναφέρομαι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό ή ως τουρίστες, όλοι μας έχουμε πάει κάπου. Εάν το ΦΠΑ στο τουριστικό προϊόν, σε όλα τα τουριστικά προϊόντα, και η ακτοπλοεία μέσα και τα αεροπλάνα μέσα και η εστίαση μέσα και τα μπουζούκια μέσα και όλα, ήταν 5%. Πώς θα δούλευε η χώρα και πόσους μήνες θα είχαμε τουρισμό? Σκεφτείτε αν η φορολογία ήταν 9% ή 8%. Πώς θα γυρίζαν οι επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία πίσω? Κακά τα ψέματα. Οι επιχειρήσεις όλες φύγανε από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν στη Βουλγαρία. Εδώ φύγανε το γιατρό και πήγαν στη Βουλγαρία. Έτσι είναι. Η Ελλάδα για να μπορέσει να αναρθωθεί μπορεί να παρθούν τέτοια μέτρα που αύριο
Αντί να έρχεται το κουρασγερόπλιο και να περνάει και να σφυρίζει από τη Θεσσαλονίκη βλέποντας το Λευκό Πύργο, να κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και να είναι η Ελλάδα ο φορολογικός παράδεισος για να ψωνίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Παλιά ανοίγανε κοσματοπολία, ο Λαλαούνης, ο Ζολώτας, ο Βιλβιρίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πού είναι, κλείσαν όλοι. Γιατί? Γιατί για να πάρει ένα κόσμο με ένας τουρίστας θα το πληρώσει πολύ ακριβότερα το πληρώσει στη χώρα του. Δώσε κίνητρα και δεν χρειάζεται να δώσει λεφτά το κράτος. Κίνητρα να δώσει. Αύριο το πρωί μπορεί να γίνει παράδεισος η χώρα. Αλλά ποιοι δεν μας αφήνουν? Οι δανειστές δεν μας αφήνουν. Γιατί πάνε προσκυνημένοι οι πολιτικοί εκεί. Γιατί δεν ξέρω αν τους κρατάνε από τη Siemens για τα υποβρύχια. Πάντως δικαιολογία δεν υπάρχει άλλη και με την απλή λογική για ποιο λόγο παραδίδουν την πατρίδα μας. Υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα είναι τα 300.000 νέα παιδιά που φεύγουν οι επιστήμονες και πάνε στο εξωτερικό. 80 εκατομμύρια στοιχίζει σε έναν Γερμανό να γίνει γιατρός με 15 χρόνια μαζί με το Λύκειο δηλαδή και να φτάσει γιατρός εξειδικευμένος. Και εδώ μας τον παίρνουν με 1,5-2 εκατομμύρια που δίνει το ελληνικό κράτος. Τον πληρώνουν δηλαδή τον επιστήμονα στο 1/20 της αξίας που στοιχίζει το Γερμανό. Γι' αυτό θέλουν τους 300.000 επιστήμονες έξω. Γι' αυτό φεύγουν τα παιδιά μας έξω. Θα το σταματήσουμε αυτό. Έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη. Επιτρέπετε, το ξέρετε. Θα σας πω κάτι, μία είδηση την οποία δεν την ξέρετε. Γνώρισα επιχειρηματία Ρώσο, είναι στη διάθεση στο όνομά του, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξει ένα τεράστιο πάρκο Ορθοδοξίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αντίστοιχο θα έχει φτιάξει στην Κρυμαία. Με αντίγραφο του ναού του της Αγίας Σοφιάς και τα λοιπά. Τον βάλα στο εμπάργκο. Και πήγε η ελληνική κυβέρνηση και τον έβαλε στα πρόσωπα που απογορεύονται να έρθουν στην Ελλάδα. Αν δεν είναι αυτό αυτοκτονία, τι είναι?